Το παρόν σχέδιο νόμου που καταθέτει η κυβέρνηση είναι με πρόσχημα την πάταξη των φαινομένων διαφθοράς, διαπλοκής, ανομίας στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, προσαρμόζοντας το νομοθετικό περιβάλλον στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου, οριοθετεί το πεδίο της επιχειρηματικής δράσης, θέτει κάποιους κανόνες στο χώρο του εμπορευματοποιημένου ή λεγόμενου επαγγελματικού αθλητισμού, οι οποίοι στην πραγματικότητα μπαίνουν για να ενισχυθούν τα προσχήματα του ανταγωνισμού μεταξύ των μεγαλοεπιχειρηματιών, αλλά με σαφή στόχο να διευκολυνθεί και σε αυτό το τομέα η κερδοφορία τους. Το σχέδιο νόμου, από ό,τι βλέπουμε, δεν συμπεριλαμβάνει τις γνωστές αντιδραστικές ρυθμίσεις για τις ΣΕΦΑ, πρώην ΤΕΦΑ, σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα που απαξιώνουν το επάγγελμα του προπονητή, καθώς εξομοιώνει τον πτυχιούχο φυσικής αγωγής με άλλες κατηγορίες κατόχων τίτλων ή πιστοποιητικών διαφόρων κολεγίων, προγραμμάτων και έμπειρων με τον αθλητισμό. Δεν μας κόπτει βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει από περιέργεια θα θέλουμε να ρωτήσουμε γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται. Επανέρχομαι στο αυτό καθ' αυτό σχέδιο νόμου. Αν και η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ότι για την πάταξη των φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής απαιτείται αποτελεσματική καταπολέμηση σε διαρθρωτικό επίπεδο, αποφεύγει επιμελώς να τη συνδέσει με το οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού που οδηγεί στο κυνήγι του κέρδους και αποτελεί την αιτία για τη γέννηση αλλά και την αναπαραγωγή τέτοιων φαινομένων και τη σαπίλα του παρασκηνίου βέβαια. Η επιδίωξη να μπει τάξη στον επαγγελματικό αθλητισμό δεν είναι καινούρια. Από το 2007 μπήκαν οι βάσεις με τη λευκή βίβλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό, που αποτελεί οδηγό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό του άμεσου και απότερου μέλλοντος της δράσης των επιχειρηματικών ομίλων στον αθλητισμό. Στόχος της ήταν να συγκεκρινοποιήσει σε ευρωενωσιακό επίπεδο τις κατευθύνσεις και τους κανόνες της εκμετάλλευσης του αθλητισμού για τη μέγιστη κερδοφορία του κεφαλαίου σε αυτό το τομέα. Η λευκή βίβλος αναγνώριζε το σημαντικό κοινωνικό-οικονομικό ρόλο του αθλητισμού. Εκτιμάται ότι ως εμπορικό προϊόν καλύπτει το 4% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έθεται ως στόχο να ασχοληθεί με τις κοινωνικές οικονομικές πτυχές του, όπως η δημόσια υγεία, η εκπαίδευση, η κοινωνική ενσωμάτωση, ο εθελοντισμός, οι εξωτερικές σχέσεις και άλλα. Κατά καιρούς βέβαια έχουν γίνει διάφορες ρυθμίσεις για την επιχειρηματική δράση του λεγόμενου επαγγελματικού αθλητισμού, επιχειρώντας η εκάστοτε κυβέρνηση να μαζεύει τα ασημάζευτα από τη σύψη και την ασυδοσία, να παρεμβαίνει το κράτος ως ισορροπιστής με ποινές και πρόστιμα για να μπορεί να συμμαζέψει όλη αυτή την κατάσταση. Είναι φανερό ότι στον καπιταλισμό που κυριαρχεί το κέρδος και η ανταγωνιστικότητα, αντικειμενικά ο αθλητισμός από κοινωνικό αγαθό μετατρέπεται σε εμπόρευμα, υποταγμένο στο βωμό του κέρδους, με τεράστια οικονομικά συμφέροντα που έχουν συνδεθεί με τον επαγγελματικό αθλητισμό, ιδιαίτερα με το ποδόσφαιρο, το οποίο έχει γίνει πεδίο πολιτικο-οικονομικής διαπλοκής και μεγάλων σκανδάλων. Και ενώ φουντώνει η διαπλοκή και η σύψη, όλες οι κυβερνήσεις αρνούνται να υιοθετήσουν ακόμα και τις αυτονόητες προτάσεις του ΚΚΕ για να φύγουν από το Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού ΙΠΑΕ και να υπαχθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης ως αθλητικές εταιρείες, να γίνεται εκεί ο έλεγχος τους ως ανώνυμες εταιρείες, να αποδοθούν όλα τα χρέη στο δημόσιο, να μην υπάρχει ειδικό καθεστώς αδειοδότησης και να αποσυρθούν οι ελληνικές ομάδες από το στοίχημα. Αυτό το σχέδιο νόμου, κατ' επίφαση κατά την άποψή μας, χαρακτηρίζεται ως αθλητικό νομοσχέδιο. Δεν ασχολείται καθόλου με την ανάπτυξη του αθλητισμού στο σχολείο, στη γειτονιά, το πώς θα αναπτυχθούν τα αθλήματα, πώς θα ενισχυθεί η συμμετοχή και η πρόσβαση του πληθυσμού και ιδιαίτερα της νεολαίας, για το τι δομές και τι προϋποθέσεις χρειάζονται για να διευκολυνθεί η οικογένεια και τα παιδιά της, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην συστηματική άσκηση ως τρόπο ζωής. Σε μια περίοδο που η πλειοψηφία του λαού μας στενάζει κάτω από το βάρος των αντιλαϊκών μέτρων και των μνημονίων, που στερείται βασικά δικαιώματα στη δουλειά, στην υγεία, στην πρόνοια, στην ασφάλιση και εξαναγκάζεται να ζήσει με ψίχουλα, δεν θεωρούμε ως ΚΚΕ καθόλου πολυτέλεια
να ασχοληθούμε με τα ζητήματα του μαζικού λαϊκού αθλητισμού για να κατοχυρωθεί το δικαίωμα στη φυσική αγωγή και στον αθλητισμό. Δεν είναι πολυτέλεια αυτό. Είναι ανάγκη του λαού και της νεολαίας. Ας δούμε όμως πιο συγκεκριμένα ορισμένα σημεία του νομοσχεδίου όσον αφορά τη δημιουργία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία θα χρηματοδοτείται με τα χρήματα του ελληνικού λαού και επιχειρεί να θέσει τους κανόνες μέσα στους οποίους θα αναπτυχθεί η επιχειρηματική δράση στον χώρο του εμπορευματοποιημένου ή λεγόμενου επαγγελματικού αθλητισμού. Επιδιώκει να βάλει χαλινάρι στα θηρία που συγκρούονται στον χώρο και να βάλει κανόνες στη μοιρασιά της λίας. Η αντίφαση είναι προφανής, όταν από τη φύση του το ίδιο το σύστημα όχι μόνο δεν μπορεί να δαμαστεί, αντίθετα είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα αυτού του ανταγωνισμού όταν βγαίνουν τα μαχαίρια από τα θικάρια. Έχουν ζήσει οι φίλαθλοι και ο κόσμος που ασχολείται ιδιαίτερα με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ τον νόμο του ισχυρού, όπου ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Είναι στη φύση του συστήματος το μεγάλο ψάρι να τρώει το μικρό. Με τις νομοθετικές παρεμβάσεις που σχεδιάζει το Υπουργείο, δίνει ακόμα περισσότερο αέρα στα πανιά των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, ενώ είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο ότι για την δήθεν επιδίωξη της κυβέρνησης να θεσπίσει κανόνες στο στοίχημα και την εμπλοκή των εταιριών αυτών με τις ΠΑΕ-ΚΑΕ. Η αλήθεια όμως είναι ότι ανοίγει διάπλατα την πόρτα στις στοιχηματικές εταιρείες να παρεύουν πιο άμεσα, καθώς επιτρέπει τη συμμετοχή εκπροσώπων ή και μετόχων τους στη μετοχική σύνθεση των ΠΑΕΛ και των ΚΑΕ. Ενώ ο περιορισμός του 15% στους μετόχους του αποτελεί το απαραίτητο φύλος οικής για να προχωρήσει η όλη διαδικασία. Αντίστοιχη κατεύθυνση ρύθμιση είναι και αυτή στο άρθρο 44 που διευκολύνει να μετέχει χωρίς αδειοδότηση σε μία ΠΑΕ και αυτός που έχει κάτω του 5% συμμετοχή μετοχική σύνθεση. Ήταν 2% και εσείς το πάτε στο 5%. Ταυτόχρονα δίνει το δικαίωμα στην ΟΠΑΠ ΑΕ να είναι και ελεγκτής και ελεγχόμενος στα στοιχήματα των υποδρομιών καθώς ακατέχει θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι διατάξεις που αφορούν τις εγκυητικές επιστολές των ΠΑΕ, των ΚΑΕ, των ΤΑ για τη συμμετοχή τους στα πρωταθλήματα δεν εξασφαλίζουν σε καμία περίπτωση τους εργαζόμενους αυτές, ούτε βέβαια και τους αθλητές, καθώς σκόπιμα παραμένει στο σκοτάδι ποιος έχει προτεραιότητα σε περίπτωση χρεών της ΠΑΕ. Αν ισχύσει το πτωχευτικό δίκαιο που διέπει και τις υπόλοιπες ανώνυμες εταιρείες, τότε γίνεται ακόμα πιο καθαρό ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν την τελευταία τρύπα της φλογέρας σε σχέση με τα χρέη που δημιουργήθηκαν και τις υποχρεώσεις των μεγαλομετόχων ιδιοκτητών των ομάδων. Στόχος όλων αυτών των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου είναι να ξεκαθαρίσει το επιχειρηματικό τοπίο από τη μαρίδα και να μείνει μεγαλύτερο μερίδιο για τους μεγάλους παίχτες από την πίτα των επιχειρηματικών κερδών. Έχει ξεκινήσει εξάλλου από πέρυσι η κουβέντα για την αναδιάρθρωση στο χώρο της Super League με τη μείωση των ομάδων και τη διαχείριση των τηλεοπτικών συμβολέων, των χορηγιών και άλλα. Υπάρχει κάποιος που υποστηρίζει έστω και φαινομενικά ότι δεν πρέπει να γίνεται έλεγχος? Όχι. Εκεί όμως θα μείνουμε. Από τη μία έλεγχος για την καταπολέμηση της αδιαφάνειας και από την άλλη στράγγιγμα της κρατικής χρηματοδότησης. Μήπως βελτιώθηκε η κατάσταση στα σωματεία μετά τις περικοπές? Μήπως βοήθησαν οι περικοπές στη μη μετατροπή των σωματείων από μη κερδοσκοπικά σε κερδοσκοπικά? Άρα λοιπόν τι φοβάστε? Επιβεβαιώνεται αυτό που πάντα έλεγε το ΚΚΕ, ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνύπαρξη επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού. Στην πράξη, ο λεγόμενος ερασιτεχνικός έχει ενσωματωθεί πλήρως στο πρότυπο του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού και υιοθετεί όλες τις παθογένειες και τα κουσούρια του. Γι' αυτό και θέλετε να υπάρχει έλεγχος, για να διατηρείται κατ' επίφαση συνύπαρξη επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού, που στην πράξη λειτουργεί υπέρ του πρώτου ή αλλιώς ο ερασιτεχνικός αθλητισμός να τροφοδοτεί τον επαγγελματικό αθλητισμό, δηλαδή τα κέρδη του επιχειρηματία. Όμως υπάρχει και μία άλλη σημαντική πλευρά. Σήμερα με τις δυσκολίες που υπάρχουν, η συστηματική και καθημερινή αθλητική δραστηριότητα που αγκαλιάζει χιλιάδες νέους και αποτελεί ασπίδα προστασίας στην παχυσαρκία, στα καρδιακά νοσήματα, αλλά και από τα επικίνδυνα μονοπάτια των τοξικοεξαρτήσεων,
οφείλεται στην προσπάθεια σε πολύ μεγάλο βαθμό των ανθρώπων των αθλητικών σωματείων. Παράγεται έργο που καλλιεργεί την ομαδικότητα, τη συλλογικότητα, την άμυλα, το σεβασμό στον αντίπαλο, κόντρα στις λογικές του ατομικισμού και του στρεβλού ανταγωνισμού. Όταν όμως αυτή η προσπάθεια δεν έχει την κρατική υποστήριξη σε υποδομές, σε επιστημονικό δυναμικό, γυμναστές, γιατρούς και την αναγκαία χρηματοδότηση, στερεύει, χάνει τη δυναμική της. Πολλά σωματεία, αν δεν σταματήσουν τη λειτουργία τους, στην καλύτερη περίπτωση συγχωνεύονται και συνεχίζουν την αναζήτηση χρημάτων για να βγει χρονιά. Την ίδια στιγμή αδυνατούν να καλύψουν βασικές πλευρές όπως η ύπαρξη γιατρού στους αγώνες, η μεταφορά των αθλητών και άλλα πολλά. Επιπρόσθετα, έχουν φορτωθεί πλέον όλο το οικονομικό βάρος των πληρωμών σε διαιτητές, γραμματείες. Η χρηματοδότηση από τους χορηγούς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διασφαλίσει ούτε σε διάρκεια ούτε σε ποσότητα τις λειτουργικές ανάγκες ενός σωματείου σε επίπεδο γειτονιάς. Υπάρχουν φαινόμενα ασυδοσίας? Βεβαίως και υπάρχουν. Και υπάρχουν διότι το πρότυπο των ανωνύμων εταιριών κυριαρχεί στη γειτονιά, κυριαρχεί ακόμα και στο σχολείο και διαμορφώνει συνείδηση. Όλα για την πρωτιά. Όλα για το κέρδος. Επιπλέον μας προβληματίζει σαν ΚΚΕ και το εξής. Βοηθάει ο νόμος με τα πρόστιμα και τις ποινές? Ξαναλέμε για να μην παρεξηγηθούμε. Έλεγχος πρέπει να γίνεται. Από μόνος του συμβάλλει στη συμμετοχή, στη μαζικοποίηση των σωματείων με τη συμμετοχή των εργαζομένων, των γονιών, στα διοικητικά συμβούλια. Το πρόβλημα είναι ότι το πολύ 2-3 άνθρωποι στα περισσότερα σωματεία, ειδικά στην Ήπεθρο που τρέχουν για όλα, με κόστος σε χρόνο και πολλές φορές βάζοντας και από την τσέπη τους. Δυστυχώς έχει διαμορφωθεί στη συνείδησή τους η άποψη ότι πρέπει οι ίδιοι να βάζουν το χέρι στη τσέπη, με συνέπεια να μην ενισχύει η συμμετοχή γονιών και αθλητών στις σωματιακές διαδικασίες. Δεν ασχολείται με τέτοια σοβαρά πράγματα ο νόμος. Δυστυχώς. Δηλαδή να αναζητήσει τρόπους ώστε να μεγαλώσει η συμμετοχή των γονιών και των αθλητών. Εισάγεται επίσης τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Τι θα κάνει άραγε αυτός? Αυτό που δεν έκανε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τόσα χρόνια? Το πρόβλημα είναι να φύγει από το κράτος ο έλεγχος και να πάει σε μια ανεξάρτητη αρχή? Άλλη πλευρά του νομοσχεδίου είναι ότι η κυβέρνηση επιχειρεί τον πιο ασφιχτικό έλεγχο στη λειτουργία αθλητικών ομοσπονδιών με την καθιέρωση ελέγχων στην οικονομική διαχείριση μέσω Επιτροπής Ελέγχου, ενώ αυστηροποιεί ακόμη περισσότερο το πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία αθλητικού σωματείου μέσω των διαρκών πιστοποιήσεων. Το απαραίτητο τυράκι φυσικά αποτελούν οι υπερόριμοι εξυγχρονισμοί σε σχέση με τις αρχαιρεσίες και τις γενικές συνελεύσεις των αθλητικών ομοσπονδιών, που ναι μεν έχουν καθυστερήσει για δεκαετίες, όπως για παράδειγμα η απλή αναλογική. Βέβαια δεν ξέρω τελικά αν θα ισχύσει, αφού ξανά εκ νέου μιλάτε για ενιαία ψηφοδέλτια και πλειοψηφικό σύστημα εκλογών, καθώς και η κατάργηση της εκπροσώπησης δια την προσώπου ή πλήρη εξουσίων, αλλά που όμως τις χρησιμοποιεί ως όχημα για να βάλει χέρι στο αυτοδιοίκητο της λειτουργίας τους. Σε σχέση με τις θητείες, γιατί μπαίνουν οι θητείες στον αθλητισμό? Μήπως θα ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο η διοικητική αποτελεσματικότητα, θα παταχθούν τα φαινόμενα της διαφθοράς? Το ζήτημα δεν είναι μόνο η πρόθεση να μειωθούν τα φαινόμενα ασυδοσίας και να μην δημιουργούνται χρόνιες προσωπικές σχέσεις μεταξύ των διοικούντων. Οι αλλαγές μελών διοικητικού συμβουλίου και μεγαλομετάχων προέδρων στις ΠΑΕ που γίνονται κάθε τόσο εμποδίζει μήπως τη διόγκωση της διαφθοράς? Στο μέρος του σχεδίου νόμου και η προσθήκη στις διατάξεις που αφορούν τη βία αποτελεί προσαρμογή στον ποινικό κώδικα που ενισχύουν την καταστολή και την περιστολή ατομικών δικαιωμάτων. Υπαγορεύει την απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους και την παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της γειτονιάς για όποιον κατηγορηθεί για βία εντός αγωνιστικών χώρων, ενώ δεν εξαιρεί και τους ανήλικους από 15 ετών. Φυσικά και δεν χτυπάει τη γενοσιουργό αιτία του προβλήματος. Αντίθετα, όλα τα παραπάνω που αφορούν αυτό το κομμάτι του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού ενισχύουν τις βασικές αιτίες. Η προσθήκη εξυπηρετεί την πρόθεση προστασίας του προϊόντος,
Ναι. Λίγο χρόνο δώστε μου, όπως και στους προλαλήσαντες, κύριε Πρόεδρε. Η προσθήκη λοιπόν εξυπηρετεί την πρόθεση προστασίας του προϊόντος που ακούει στο όνομα βιομηχανία αθλητικού θεάματος και έχει εφαρμοστεί σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να καταπολεμάει το φαινόμενο της βίας στα γήπεδα, η οποία αρκετά συχνά εμφανίζεται και εντός γηπέδου σε ανεπτυγμένες ποδοσφαιρικές αγορές. Άλλη μια αυστηροποίηση. Και μάλιστα, ανεξάρτητα τι αδίκημα έχει κάνει κάποιος, ας είναι και ανήλικος, και προκύπτουν ενοχές πριν καταδικαστεί. Γίνεται αυστηροποίηση όλου του πλαισίου σε έναν που κατηγορείται και όχι μετά την καταδίκη. Και για να προσφύγει επιπλέον θέλει και 250 ευρώ στο παράβολο. Την αυστηροποίηση την βλέπουμε επίσης και στην παραβίαση των περιοριστικών όρων. Η προσωρινή κράτηση γίνεται φυλάκιση, δηλαδή ποινές που ξεπερνούν και τον κοινό ποινικό κώδικα. Και ρωτάμε, η αυστηροποίηση που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, όπως για παράδειγμα η ποινή χωρίς αναστολή, μείωσε αυτά τα φαινόμενα? Κατά τη γνώμη μας δεν αντιμετωπίζεται η βία αν δεν αντιμετωπιστούν τα αίτια. Δεν παράγει ο αθλητισμός βία από μόνος του. Είναι κοινωνικά τα αίτια. Αναπαράγονται στο γήπεδο με την επιχειρηματική δράση και εντείνει και πολλαπλασιάζει τα φαινόμενα. Κι όμως ζει και βασιλεύει η επιχειρηματική δράση στον χώρο του αθλητισμού. Κανένα μέτρο στα σχολεία, στην εκπαίδευση, στην αγωγή των νέων ηλικίας, των νέων ηλικιών. Αυτό που μας φοβίζει είναι ότι με βάση την πείρα που υπάρχει, το γήπεδο αποτελούσε εργαστήριο και δοκιμάζονται μέθοδοι που μετά εφαρμόζονται ενάντια στο κίνημα. Και αυτό πρέπει να το προσέξετε. Ενώ αντίθετα, σε ό,τι διέπει τη λειτουργία των δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων, το σχέδιο νόμου προσαρμόζει πλήρως τη συντήρηση και λειτουργία τους στα επιχειρηματικά σχέδια και τις ανάγκες του κεφαλαίου. Δεν θέλω να συνεχίσω παρακάτω, έτσι και αλλιώς θα έχουμε την δυνατότητα να πούμε και περισσότερα πράγματα. Με βάση όμως όλα τα παραπάνω, τα ερωτήματα που θέσαμε, επιφυλασσόμαστε να δούμε και τις επόμενες συνεδριάσεις και στην Ολομέλεια πιθανά να πούμε επί της αρχής ακριβώς τι ψηφίζουν. Πάντως επιφυλασσόμαστε επί της αρχής.